Λοιπόν, παιδιά, δεν είναι πολύ ευχάριστα τα νέα. Έχετε καταλάβει ότι ήσασταν όλοι εκτός θέματος. Ένας-ένας, χάσαμε ένα πολύ βασικό στοιχείο του πιάτου, που ήταν το κουνουπίδι. Είχαμε κάποια πιάτα που ήταν σαφώς πιο χάλια από τα άλλα. Μιλάω ανάποδα, δεν μιλάω καλύτερα, μιλάω χειρότερα πιάτα. Κανείς δεν δοκίμασε το πιάτο. Λίγο να έρθει να κλέψει και να πει τι γίνεται. Δηλαδή, το είδατε, πώς το φάγατε αυτό, δηλαδή, κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Είχατε 5 λεπτά εκεί που ανοίξαμε, 4-5 λεπτά. Μην ξεχνάς όμως ότι το αεροπλάνο εκείνη την ώρα είχε τροχοδρομήσει, ήταν έτοιμο για απογείωση. Ναι, πετάχεις, παίρνεις ένα κουνουπιδάκι και το ξύνεις. Λογικά, έτσι, κι εγώ ίσως αυτό να έκανα, να μην άλλαζα κάτι στο τέλος. Να έλεγα τουλάχιστον να βάλω κάτι μέσα στο πιάτο. Γιατί παίξαν την μπάλα, όπως είναι μια στρατηγική, συμφωνώ με τον Άστερο, είναι μια στρατηγική ότι αφού δεν το πετύχαμε, τουλάχιστον να βγάλουμε ένα σωστό πιάτο. Οπότε ήρθε η ώρα να πούμε ότι υπάρχουν, παιδιά, κάποια καλά πιάτα, υπάρχουν όμως και αυτά που μέσα από αυτά τα κακά πιάτα υστερούν περισσότερα από τα υπόλοιπα. Ο Νικόλας, ο Σάκης, και ο Τζόρτζης καλός ή κακός, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν έχουν λόγο να ανησυχούν και μπορούν να καθίσουν στο πλάι. Ευχαριστώ. Μπράβο, γεια. Ακούω ότι δεν είμαι υποψήφιος και αμέσως ανακουφίζομαι. Και περιμένω να δω ποιος είναι ο υποψήφιος. Μας παιδέψατε πάρα μα πάρα πολύ. Ήταν μέχρι στιγμής ίσως η πιο μεγάλη αντιπαράθεση που νιώσαμε μεταξύ μας. Πώς να διαχειριστούμε αυτό το πράγμα. Πώς να διαχειριστούμε τα πιάτα σας. Τις αστοχίες σας. Και τα δύο είχανε σημαντικά λάθη. Λάθη τα οποία δεν μπορείς να τα παραβλέψεις. Είναι πολύ ωριακή η κατάστασή σας για διαφορετικούς λόγους. Είναι διαφορετικοί λόγοι που θα σας πάνε στη θέση του υποψήφιου προς αποχώρηση. Έχουμε ένα ψάρι άψητο. Στη μία περίπτωση και ένα λίγο ψάρι σε παζλ παραψημένο. Έχω όλα τα υλικά στο ένα πιάτο. Έχω ακόμα και την αρωματική γαλέτα που την είχε κανένας. Στο άλλο δεν έχω πολλά υλικά. Λείπουνε στοιχεία στο πιάτο. Οπότε βλέπετε τι γίνεται. Διαφορετικοί λόγοι, δύσκολο πράγμα. Εγώ αν θα μπορούσα, για να είμαι ειλικρινής, εάν θα μπορούσα να βγάλω δύο άτομα για να δοκιμαστούν, θα το έκανα. Όμως, ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι ένας. Και γι' αυτό έχουμε ξεκαθαρίσει κάπως. Ο υποψήφιος λοιπόν προς αποχώρηση, που θα είναι μαζί με τον Χρήστο και τη Μαρίνα, ο τρίτος δηλαδή υποψήφιος προς αποχώρηση, είναι
Ο τρίτος, δηλαδή, υποψήφιος προς αποχώρηση. Είναι... η Βάγια. Δυνατά. Την ώρα που ακούω ότι είναι η Βάγια, ξαναποκτάω πόδια, όλα νορμάλ, περπατάω μέχρι λίγο πιο δίπλα, αλλά έχει έρθει λίγο ανατροπή αυτή η εβδομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναχάσω. Βάγια. Δίκαιη απόφαση. Ήρθα για να μαγειρέψω και αυτό θα κάνω όσο καλύτερα μπορώ, γιατί θέλω να μείνω σε αυτό το διαγωνισμό και να προχωρήσω όσο περισσότερο γίνεται. Μπράβο, Βάγια. Αυτό ήθελα να ακούσω από σένα. Σε πιστεύουμε. Πάμε να το δείξουμε. Πάμε να τα αποδείξουμε, λοιπόν. Βέβαια, βέβαια. Μπαίνω μέσα και ακούω αυτά τα σχόλια από τους τρεις κριτές και κυρίως από τον κύριο Βενιέρη. Νιώθω πάρα πολύ συγκινημένη και ανατριχιάσα. Και παρόλα αυτά, νιώθω πιο δυνατή. Ακόμα και αν έδωσα ένα πιάτο που ήταν ημιτελές. Αύριο είναι μια καινούργια μέρα. Θέλουμε όλο αυτό που έγινε σήμερα, αντί να σε ρίξει, να σου δώσει μια έξτρα όθηση και να μας δείξεις πραγματικά τι μπορείς να κάνεις. Ξεκουραζόμαστε, πάμε στο σπίτι και ξεκινάμε την αυριανή μέρα. Καλή ξεκούραση, αύριο μεγάλη μέρα. Καλό σας βράδυ.